μάλιστα της ασθένειας και την γη της διάστασης. Καθώς ακούσαμε τον Κύριό μας να επιτελεί ακόμη ένα θαύμα σε μια συγκύπτουσα γυναίκα, η οποία μάλιστα εβασανίζεται από αυτήν την αρρώστια για μεγάλο χρονικό διάστημα, 18 ολόκληρα χρόνια. Τι λοιπόν μας διδάσκει ο Χριστός μέσα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή? Πρώτον, ότι η ασθένεια είναι ένα μεταπτωτικό γεγονός, εις το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερη θέση και κάποιο ιδιαίτερο λόγο ο ίδιος ο Σατανάς. Ο μισάνθρωπος και ανθρωποκτόνος ο Σατανάς. Ακούσαμε λοιπόν από τον ίδιο τον Κύριό μας σήμερα απευθυνόμενος προς εκείνους οι οποίοι παρίστανται εις την θεραπεία της συγκυπτούσης γυναίκας και κυρίως εις τον υποκριτικό ερωτώντα από αυτόν έρθει συνάδελφο, απαντά ο Χριστός μας για την ανθρώπινη ασθένεια της γυναικός αυτής, ότι αυτή η γυναίκα, αυτό το πλάσμα του Θεού, το έδεισε ο Σατανάς 18 ολόκληρα χρόνια. Αυτή είναι η απάντηση του Χριστού απέναντι στο φαινόμενο της ασθένειας της αρρώστιας. Ότι είναι έργο κακοποιών, έργο του διαβόλου. Ότι είναι ένα έργο το οποίο είτε αμέσως ο ίδιος ο διάβολος εις τους ανθρώπους επιτελεί, είτε μέσα από το φυσικό λεγόμενο κακό. Διότι μαζί με την πτώση του ανθρώπου η φθορά και ο θάνατος ήρθε εις τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι και η φύση συνοδεί και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο. Και μέσα εις την φύση, εξαιτίας της ανθρωπίνης πτώσεως, εισήλθαν τα σπέματα της φθοράς και του θανάτου. Εισήλθε δηλαδή η ασθένεια, η οποία είναι το γεγονός και πραγματικό της ξένηνος των άνθρωπων όσο ζούσε μέσα στον παράδεισο σε κοινωνία με τον Θεό. Άρα λοιπόν η ασθένεια και η συνεπακολουθήσασα φορά και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της κακουδοποιού δράσεως του διαβόλου, αλλά και του κακού το οποίο εισήλθε εις τον κόσμο, εις την φύση, εξαιτίας του ανθρώπου, εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Και αυτό το βλέπουμε μέσα σε ολόκληρη την Ιερά Ιστορία, ότι δηλαδή ο διάβολος είναι η πηγή του κακού, είναι η πηγή των δακρύων, είναι η πηγή του πόνου και της φοράς για τον άνθρωπο. Εάν ανατρέψουμε στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, θα είδαμε καθαρός τότε ότι ο διάβολος ήταν εκείνος ο οποίος έφερε εις τον μακάριον εκείνον προφήτη πολλές ασθένειες, πολλούς πόνους, πολλές κύπες και στεναχώριες. Έτσι ώστε αυτό το οποίο ο Κύριος μας αξιωματικός και πάμε αληθώς είπε σήμερα να επιβεβαιούνται με έναν τρόπο δυνατό και ουσιαστικό. Η ασθένεια δεν αφορά μόνο εις τους ανθρώπους οι οποίοι παρέμονται με αμαρτίες, αλλά η ασθένεια ως κοινή κληρονομία της μεταπτωτικής καταστάσεως δια των ανθρώπων αφορά όλους τους ανθρώπους. Μέσα στο καμίνι της αρρώστιας όλη η ανθρωπότητα έχει εισέλθει και δοκιμάζεται, αλλά και αυτό το καμίνι αναδεικνύει τους αξίους της κλίσεως και τους αξίους της αγάπης του Θεού. Ο Ιώβ και πολλοί ιδιαίτεροι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο οποίος ευασανίζονται από σπηρά ασθένεια της αρκός, την οποία ονομάζει σκόλωπα, δηλαδή χαστούκι, δηλαδή πηγή, δηλαδή πόνο, για την οποία τρίσε παρεκάλεσε τον Κύριο, και ο Κύριος του απήντησε αρχίσει η χάρη σου, διότι μέσα από το καμίνι της ασθένειας πράγματι αναδεικνύονται εκείνοι οι οποίοι έχουν πίστη στον Θεό, αναδεικνύεται το δοκίμιο της πίστεως, αναδεικνύονται εκείνοι οι οποίοι πράγματι
της αποστασίας και αμαρτίας, μέσα από την οποία όμως ο Θεός κατεργάζεται την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ιερωτήθηκα ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, ο Μέγας Αυτός Άγιος των ημερών μας. Γέροντα, γιατί ο Θεός δεν φωτίζει τους επιστήμονας να έχουν το κατάλληλο εκείνο φάρμακο για να θεραπεύσουν τον καρκίνο? Και ο Άγιος Παΐσιος απήντησε, παιδί μου, και να ήξερες πόσους ανθρώπους ο καρκίνος και οι άλλες βαριές ασθένειες τους οδήγησε στον παράδεισο, μέσα από την πίστη, μέσα από την υπομονή, μέσα από την εγκύτητα προς τον Θεό, μέσα από την μετάνοια, η οποία κατεργάζεται την σωτηρία και την λύτρωση εις των άνθρωπων. Ακόμα και μέσα από τις μικρές στιγμές της ζωής μας, ο Κύριος μας γνωρίζει να βγάζει το γλυκό της παρηγορίας και το ακόμα γλυκύτερο της σωτηρίας. Γιατί μέσα από την ασθένεια διδασκόμεθα τα όρια μας, διδασκόμεθα την φθαρτή μας φύση, διδασκόμεθα να αγαπούμε με έναν τρόπο μοναδικό όπως το μικρό παιδί, τον Πατέρα, τον Θεό, ο οποίος είναι πράγματι η σωτηρία, ο οποίος είναι πράγματι ο αιωλός των ψυχών και των σωμάτων, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος επιτρέπει τόση δοκιμασία όσοι μπορούμε να αντέξουμε, έτσι ώστε μέσα από αυτή η ψυχή μας να μαλακώσει, η ψυχή παραδεδομένη στα πάθη, στην αλαζονία, στον εγωισμό, η ψυχή η οποία ενόμισε εαυτή αστάρχη, η ψυχή η οποία είχε απομακρυνθεί από τον Θεό, πληρώνεται και έγινε υποφέρει, αλλά και μέσα από αυτή τη διαδικασία εγγύζει εις τον Θεό. Άρα λοιπόν, η ασθένεια, η φθορά δεν είναι έργο του Θεού, είναι έργο του διαβόλου, αλλά μέσα από αυτό το έργο του μικρού, ο Θεός διδάσκει στον άνθρωπο την δύναμη της πίστεως και την χαρά και την παράκληση της υπομονής, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην θεραπεία και στην δύναμη και στην πίστη. Δεύτερη αλήθεια, την οποία ο Κύριος μας και σήμερα πάλι έπρεπε να διδάσκει, ότι εκείνος όμως είναι ο μόνος αληθής γιατρός των ψυχών αλλά και των σωμάτων μας. Αυτό το επιμαρτυρούν τα πολλά θαύματα τα οποία ο Κύριος μας έκανε κατά τη διάρκεια της εκκλησίου παρουσίας του. Όταν έγινε την δύναμη του διαβόλου, θεράπευσε τους ασθενούντας, έδωσε την ιατρία και την θεραπεία στους βαρέους πάσχοντας, ανέστησε ακόμα και νεκρούς για να δείξει ότι αυτός είναι η πηγή διακαίματος των θαυμάτων. Αυτός είναι η αυτοζωή. Αυτός είναι ο οποίος έχει στα χέρια του τα κλειδιά της ζωής και του θανάτου. Και ο Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι η ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας και μέσα από τα θαύματα των Αγίων μας, τα οποία αφορούν στις πρεσβείες τους, στις προσευχές τους, ενώπιον του μεγάλου ιατρού του Χριστού. Η παρουσία των Αγίων, η πρεσβευτική αλλά και θαυματοποιός παρουσία των Αγίων, είναι η συνέχεια και η φανέρωση στο πολυτροπικό έργο του Χριστού μας. Ό,τι ο Χριστός μας έκανε και οι Άγιοι του κάνουν, έτσι ώστε να εφαρμόζεται και να εκπληρώνεται αυτό το οποίο ο Χριστός είπε, ότι όποιοι πιστεύουν σε μένα, όχι μόνο αυτά τα οποία εγώ έκανα, αλλά και περισσότερα ακόμα θα πράξουν, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η δύναμη του Θεού μέσα από τους πιστούς θεράποντάς του, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι παρακαλούν τον Δεσπότη Χριστό ημέρας και νυχτός για την σωτηρία και την θεραπεία των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο ιατρός κατά τον τρόπο των άμεσων, αλλά είναι και ο ιατρός ως η πηγή της σοφίας. Εκείνος ο οποίος φωτίζει τους ανθρώπους, τους επιστήμονας, να
κατάδειλα, κατά περίσταση και κατά περίπτωση φάρμακα, φωτίζει τους ιατρούς έτσι ώστε να απαγίνουν τον ανθρώπινο πόνο, διότι και πάλι το πνεύμα του Θεού λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, τίμα των ιατρών, ότι και αυτόν ο Θεός έκτισε. Άρα λοιπόν και η ανθρώπινη επιστήμη, η ανθρώπινη ιατρική, η οποία απαγίνει τον ανθρώπινο πόνο, είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού, είναι το αποτέλεσμα της πανσοφίας του, διότι εκείνος επρίβησε τον άνθρωπο με την δυνατότητα της προόδου. Εκείνος έθεσε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και τον νου τα σπέρματα και την δυνατότητα της προόδου και της προκοπής, έτσι ώστε με την πρόοδο της επιστήμης να μπορεί να αναπαύεται, να μπορεί να συγκρίζεται ο άνθρωπος στην ζωή του. Άρα λοιπόν ο Δεσπότης Χριστός είναι κατά διπλή έννοια ιατρός μας και κατά ένας ανθρώπων μέσα από τα θαύματα τα πολλά και μεγάλα, αλλά και μέσα από τον φωτισμό τον οποίο παρέχει στους επιστήμονας, τους οποίους οφείλουμε και να ακούμε και να σεβόμεθα, διότι και εκείνοι με τον φωτισμό και την δύναμη του Θεού επιτερούν το ιερό τους λειτουργήμα. Γι' αυτό και ο επιστήμονας, ο ιατρός που γνωρίζει τα όρια, που έχει μόνο, που έχει μέσα του φόβο Θεού, ξέρει να ομολογεί με πολλή ταπείνωση αλλά και με πίστη ότι μαζί με τον Θεό και με την βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε τον πόνο και θα νικήσουμε την ασθένεια. Πρώτα ο Θεός, γι' αυτό και πολλοί επιστήμονες πρώτα επικαλούνται το όνομα του Θεού εις όλες τις ιατρικές τους λειτουργίες. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι οι παλιοί εκείνοι επιστήμονες, οι ιατροί, οι οποίοι είχαν φόβο Θεού, πριν ξεκινήσουν την οποιαδήποτε εξέτασή τους, έκαναν το σταυρό τους. Έβλεπαν προς το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων και της Παναγίας μας και ζητούσαν την βοήθεια και την σκέπη και τον φωτισμό. Μάλιστα, έχει αναφερθεί ότι πολλοί παλιοί γιατροί στο τέλος των ιατρικών συλλαγών έβαζαν δύο γράμματα τα οποία είχαν μία αξία μυστική για εκείνους που ήξεραν. Πριν από την παιδεία έβαζαν τα γράμματα της λατινικής αλφαβήτου το σε και το δε. Και όταν τους ερωτούσαν οι ασθενείς, γιατρέ μου, τι σημαίνουν αυτά τα δύο γράμματα που έγραψες, έλεγαν εκείνοι, κου τέο, συ θεό δηλαδή, ότι αυτή η συνταγή, αυτά τα φάρμακα, αυτή η διάγνωση θα λειτουργήσει με την βοήθεια του Θεού. Πόσο μακριά βρίσκονται από αυτή την αλήθεια, όλοι εκείνοι οι οποίοι έχοντας περισσήν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, αγνοούν, παραθεωρούν, υποτιμούν την δύναμη της πίστεως, μη γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο το υλικό στοιχείο, αλλά είναι και ψυχή η οποία ζωοποιεί και η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο μέσα από τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε στον άνθρωπο. Και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, το οποίο πρέπει να μας διδάσει, είναι η υποκριτική συμπεριφορά του αρχισυναγώγου, τον οποίο ο Χριστός ονομάζει υποκριτή και πράγματι είναι. Γιατί έπρεπε να καλεί που μια δυστυχισμένη ανθρώπινη ύπαρξη 18 χρόνια βασανιζόταν από αυτή τη σκληρή ασθένεια που αυτή η ύπαρξη θεραπεύτηκε, εν τούτης επεστράβευσε την υποκρισία για να ελέγξει και να αποδομήσει το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός. Και ο Χριστός τον ήλεξε παιδαγωγικός και τον ονόμασε υποκριτή γιατί πράγματι ήταν, διότι ενδιαφερόταν για το γράμμα του νόμου και όχι για την ουσία. Δεν γνώριζε ότι το Σάββατο έγινε
τις μικρές μέρες μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ σκοτάδι, από πολύ φόβο, από μεγάλη ανησυχία ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού. Και πώς άλλος θα χαρακτηρίσει κανείς αυτή τη συμπεριφορά των ανθρώπων, των κρατούντων, οι οποίοι ενώ αφήνουν άλλες δραστηριότητες της ανθρωπίνης ζωής ελεύθερες και καλά πάντων, όταν ακολουθούνται τα ενδεδειγμένα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αντιθέτως όμως με περισσήν υποκρισία και σκληρότητα και αυστηρότητα πλήρουν τις εκκλησίες, ως αν οι εκκλησίες να είναι υπέτειες για την διασπορά του κακού, για την ασθένεια και για τον θάνατο που έχει δυστυχώς κυριαρχήσει σε ολόκληρη την Οικουμένη. Εάν τούτο δεν είναι υποκρισία και σκληρότητα και αυστηρότητα, όταν δηλαδή επιδεικνύεται αυτή η συμπεριφορά απέναντι στην Εκκλησία που πάνω απ' την, στο σώμα της Εκκλησίας, στον κύριο και στον λαό, ο οποίος θα χαρά να κοινωνήσει το δεσποτικό σώμα και έργο, ο οποίος θα χαρά να ασπαστεί τους αγίους του για να λάβει δύναμη και παρηγορία, ο οποίος θα χαρά να βρει ένα αποκούμπι, το αποκούμπι της πίστεως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για να μην καταρρεύσει, όχι μόνο σωματικά, θα παρέλθει η πανδημία, αλλά τι θα αφήσει πίσω στις ψυχές των ανθρώπων. Και τότε ποια θα είναι εκείνη η δύναμη που θα στηρίξει αυτές τις ψυχές που είναι τόσο καιρό τρομοκρατημένες, φοβισμένες από αυτή την υπερβολή, από αυτή την τρομολαγνία, από όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την πραγματικότητά μας 9 μήνες χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι τραυματισμένες ψυχές, οι οποίες εμποραγούν, οι οποίες καταλαβαίνουν, πού θα βρουν, αδελφοί μου, παρηγορία, ημί εις τον Θεό μας. Γι' αυτό και ομιλώ περί υποκρισίας, διότι ενώ αφήνουν άλλες δραστηριότητες της ανθρωπίνης ζωής ελεύθερες ή σχετικώς ελεύθερες, εν τούτης αυτό το οποίο αναφέρεται στην ψυχή μας, αυτό το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξή μας, αυτό το οποίο αιώνες τώρα μας κράτησε ο Θείος και στις χαρές και στις κύπρες μας, ιδίως στις κύπρες μας, αυτό σήμερα βρίσκεται εις μία κατάσταση δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη έκφραση, η οποία ίσως και θα αποτύπωνε την πραγματικότητα. Αλλά όμως η Εκκλησία ξέρει να πληρώνεται και μέσα από την ταπείνωσή τη να διδάσκει τους ανθρώπους και μέσα από τα δάκρυά τη να παρηγορεί τους ανθρώπους. Το Ιερό Θυσιαστήριο δεν έπαψε να λειτουργεί, να αναπέμπει ευχαριστίες και θεήσεις υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ήπει ο λαός του Θεού, ο οποίος έχει ανάγκη την προσευχή, έχει ανάγκη από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ας ελπίσουμε ότι οι υπεύθυνοι της πολιτείας μας θα ξανασκεφτούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, δεν είναι μόνο οικονομία για την οποία τόσο πολύ κόπτονται, δεν είναι μόνο χρήματα, αλλά ο άνθρωπος πρωτίστως και κυρίως είναι ψυχή, είναι ελπίδα, είναι η ανάγκη που έχει να ακουμπήσει κάπου, είναι η ανάγκη που έχει να κοινωνήσει με τον ίδιο τον Θεό, τον πλασμουργό και δημιουργό Θεό. Ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε, εφαρμόζοντας με προσοχή τα μέτρα της υγειονομικής προστασίας, τα πάντα όπως η Εκκλησία μας αγωνίζεται να τα εφαρμόσουμε, με πολύ πόνο, με πολύ θλίψη στην καρδιά μας, μπαίνοντας σε μια κατάσταση μεγάλης θλίψεως, ευρισκομένη πολλές φορές αντίθετη ακόμα και με τον λαό της, με τα παιδιά.
πατρίδος το επέβαλα στην Εκκλησία, δηλαδή στον λαό του Θεού, το υπομένομεν για χάρη της υγείας, το υπομένομεν για χάρη της αγάπης και της φιλαδελφίας, το υπομένομεν χωρίς ουδενία στιγμή να παραδεχθούμε ότι η Εκκλησία, ο λαός, η λατρεία, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι δυνατόν να είναι παρεκκλητικά της φοράς και του θανάτου. Το υπομένομε ως παιδαγωγία και επίσκεψη του Θεού και παρακαλούμε ο Θεός να συντάμει τον χρόνο της γύψεως και να φέρει και πάλι στον κόσμο το μέλλον του έλεγχου, να αποδιώσει τον πειρασμό, την ασθένεια, να επισκεφθεί τους ασθενούντας αδελφούς μας στα νοσοκομεία και να τους παρηγορήσει. Εκεί στη μοναξιά τους που είναι, μόνοι τους, παλεύοντας με τον θάνατο, παλεύοντας για την ίδια τους τη ζωή, με μόνη παρηγορία αυτούς τους ήρωες, μπροστά στους οποίους υποκλινόμεθα με σεβασμό, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους νοσηλεύτριες, που είναι το χάδι του Θεού στα πληρωμένα μέτωπα των ασθενών των αδελφών μας, που είναι ο λόγος οδικής της παρηγορίας, που είναι αυτό το οποίο χρειάζονται για να μπορέσουν να αντέξουν σε αυτόν τον πειρασμό. Υποκλινόμεθα ενώπιον των ιατρών μας, ενώπιον των νοσηλευτών, των νοσηλευτριών, που καθημερινώς πάγονται τον θάνατο των ίδιων, βάζοντας και τους εαυτούς των σε τόσο μεγάλη δυσκολία, αλλά η σκέπη του Θεού να τους σκεπάσει και να τους προστατεύσει. Στους ασθενείς ταχεία πίεση από τον μεγάλο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας. Στους ιατρούς και στους νοσηλευτάς και νοσηλευτρίας πολύ δύναμη και υπομονή και αντοχές και φιλότιμο και αγάπη, έτσι ώστε να παρηγορούν και να ενισχύουν τους αδελφούς μας. Στους άρχοντες σύνεση, έτσι ώστε να ξαναδούν με δικαιοσύνη και με αναλογικότητα αυτά τα οποία πρέπει να ληφθούν για την προστασία του λαού. Και καθώς έρχονται οι μέρες άγιες των Χριστουγέννων, να ξαναδούν με πολύ σεβασμό τις ανάγκες του λαού. Περί αυτών πρόκειται, όχι περί των λόγων των επισκόπων ή των πρεσβυτέρων, για τις ανάγκες του λαού, ο οποίος υποφέρει πνευματικώς, ο οποίος πεινάει και διψάει πνευματικώς, ο οποίος χτυπήθηκε στην Εκκλησία του, αναζητά και βρίσκει το στήριγμα, την θεραπεία, την ανάσταση, την αγκαλίαση και την παρηγοριά στην δύσκολη αυτή κατάσταση. Δεν αθετούμε τα μέτρα, αλλά ζητούμε το δίκαιο. Ζητούμε να ακουστεί η φωνή του πιστού λαού, ο οποίος θέλει τις εκκλησίες του ανοιχτές, με μέτρα, με προσοχή, για να μην δίνονται αφορμές καταλυσμού των ανθρώπων, αλλά ανοιχτές οι εκκλησίες, για να έρθει η χαρά και η ελπίδα και πάλι στη ζωή των ανθρώπων. Χρόνια πολλά, αδελφοί. Ο μέγιστος και πανάγιος Νικόλαος, ας μας σκεπάσει όλους την πατρίδα και τον κόσμο, και δει και εύκολα και γρήγορα και ταχύτατα να φέρει και πάλι στον κόσμο την παρηγοριά και την ελπίδα. Ήδη υπάρχουν ελπίδες, ήδη προϊονίζονται ευχάριστα και αισιόδοξα αποτελέσματα χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και της τύχης. Μέχρι τότε να μείνουμε πρώτον πιστοί στον Θεό, δεύτερον με ελπίδα στις καρδιές μας και τρίτον ενωμένοι και αλληλέγγυοι, διότι δυστυχώς αυτή η κρίση υγειονομική έβγαλε όχι μόνο θετικά στοιχεία τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αλλά έβγαλε και κακότητες, έβγαλε και μικροπρέπειες, έβγαλε και ανθρωποφαγίες, έβγαλε και συμποφαντίες του ενός προς τον άλλον, συμπεριφορές οι οποίες δεν μας τιμούν ούτε ως ανθρώπους, πολύτε περισσότερο ως χριστιανούς, ως παιδιά του Θεού. Προσευχή και προσοχή. Και εκεί η απολύτωση ζημών. Εκεί το ξημέρωμα.
χαράς στον κόσμο, μέχρι τότε παραμείνουμε